Ιδιαίτερα εύστοχος και ιστορικά ακριβής. Αυτή η κληρονομιά είναι και οφείλει να είναι και η μέρημνά μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αναμφισβήτητα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι προκλήσεις ωστόσο παραμένουν και ο εφησυχασμός θα ήταν ο χειρότερος σύμβουλος και ταυτόχρονα ο χειρότερος εχθρός στην προσπάθεια που οφείλουμε να καταβάλουμε όλοι και όλες. Προσπάθεια που πρέπει πάντα να είναι επικαιροποιημένη, να απαντά στα προβλήματα και στις δυσκολίες και να απαντά στα νέα δεδομένα που προκύπτουν και μάλιστα με τρόπο ραγδαίο. Προσπάθεια προσιλωμένη και με αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέτει στο επίκεντρο της δράσης του των ασκουμένων πολιτικών του, αλλά και των υποδιαμόρφωση πολιτικών του, τον άνθρωπο, τα δικαιώματα και τις ανάγκες του. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας όλων των εργαζομένων στη θάλασσα, πολλές φορές σκληρά εργαζομένων. Πρόκειται για μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Πρόκειται για μια διαδικασία με ιδιαίτερη δυναμική που εξελίσσεται διαρκώς. Η ασφάλεια στην αυσιπλοεία ξεκινάει από το επίπεδο των παρεχομένων γνώσεων στις παραγωγικές σχολές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στις σχολές αυτές που αποτελούν το πρώτο αποφασιστικό βήμα στον τομέα της εκπαίδευσης και της διαρκούς επιμόρφωσης των στελεχών μας, κάναμε τα τελευταία 3 χρόνια, θεωρώ, σημαντικά βήματα. Μέχρι να μας αναθέσει ο λαός την εντολή διακυβέρνησης, το 80% των εκπαιδευτικών στις παραγωγικές σχολές του εμπορικού ναυτικού ήσαν ορομίσθιοι. Μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και με περιορισμένες τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, κατά συνέπεια και του προϋπολογισμού του Υπουργείου μας, προχωρήσαμε σε 20 προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών, ενώ τις επόμενες ημέρες, ύστερα και από τις εισηγήσεις των αρμόδιων εκλεκτορικών σωμάτων, θα προσληφθούν και άλλοι 12 εκπαιδευτικοί. Προχωρήσαμε παράλληλα σε νομοθετική τροπολογία και το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί το νέο οργανόγραμμα με το οποίο αυξάνονται κατά 102 οι μόνιμες θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν και οι σχετικές προσλήψεις. Προχωράμε τις επόμενες ημέρες στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προκειμένου να εξυγχρονιστούν ο εσωτερικός κανονισμός και ο κανονισμός σπουδών. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τίθεται σε εφαρμογή ο νόμος 4074 του έτους 2017, βάσει του οποίου τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας θα δίδονται από τους νεογνώμονες. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου μας είναι σε διαρκή εγρήγορση και επιφυλακή για την εφαρμογή όλων των διεθνών κανονισμών που εξασφαλίζουν την ασφαλή ναυσιπλοεία. Στην πολυεπίπεδη αυτή διαδικασία που αφορά στην ασφαλή ναυσιπλοεία, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θεωρούμε ότι είναι σημαντικός παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι επιχειρηματίες που έχουν την ευθύνη για την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των πληρωμάτων, για την τήρηση των ωραρίων εργασίας στα πλοία, για την αντιμετώπιση εν τη γενέση τους βλαβών ή άλλων ζητημάτων που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην ασφαλή. Στην ασφαλή με έναν πολυεπίπεδο τρόπο ναυσιπλοεία. Είναι όσοι επιχειρούν, οι επιχειρηματίες, που δύναται να αντικαθιστούν τα παλαιά και προβληματικά πλοία τους με καινούργια. Να χρησιμοποιούν στα πληρώματα τους Έλληνες ναυτικούς,
οι οποίοι κατά την παραδοχή της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας είναι οι πλέον εκπαιδευμένοι, εξειδικευμένοι και έμπειροι. Κυρίες και κύριοι, κατά τη γνώμη μας δεν νοείται ασφαλής ναυσιπλοεία χωρίς την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ναυτικών μας. Μόνο όταν τα πληρώματα νιώθουν ότι αναγνωρίζεται και αμείβεται η προσπάθειά τους, αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Στοιχεία που καθιστούν έναν άνθρωπο δυνατό. Και μόνο ένας δυνατός άνθρωπος μπορεί να αντεπεξέλθει σε έκτακτες ανάγκες, ανάγκες που μπορεί να προκύψουν στο αφιλόξενο πολλές φορές περιβάλλον της θάλασσας. Η ασφαλής ναυσιπλοεία δεν σχετίζεται μόνο με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των ναυτικών μας, αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος όλων μας οφείλει να είναι η προστασία και η υπεράσπιση της αειφορίας της θάλασσας. Οι εκδόσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού SOLAS και MARPOL παρέχουν δεσμευτικούς κανόνες για την ασφαλή ναυσιπλοεία και την προστασία από τη θαλάσσια ρύπανση. Παρέχουν επίσης δεσμευτικούς κανόνες για όλες τις νέες κατασκευές πλοίων. Κανόνες που αναβαθμίζονται διαρκώς, ανάλογα με την ανάπτυξη της ναυπηγικής και της υποδείξης των νεογνωμόνων. Παράλληλα, λαμβάνει υπόψη του και τη σωστή διαχείριση όλων των τύπων φορτίων, από το πετρέλαιο μέχρι και τα πλέον επικίνδυνα φορτία. Αυτό γίνεται κατορθωτό με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων, προδιαγραφών και διαδικασιών, υπεύθυνοι για την εφαρμογή και την τήρηση των οποίων είναι τόσο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όσο και οι εφοπλιστές, αλλά και όλοι όσοι δραστηριοποιούνται και επιχειρούν στη θάλασσα. Να είστε βέβαιοι ότι από την πλευρά μας επιδιώκουμε να πράττουμε το καθήκον μας στο ακέραιο. Και για το λόγο αυτό επισημαίνουμε ότι υφίσταται η υποχρέωση της ενεργούς συνδρομής της ελληνικής ναυτιλιακής διοίκησης ως μία από τις πλέον σημαντικές σε διεθνές επίπεδο στην ανάδειξη του έργου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την βελτίωση και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας με στόχο, με κύριο στόχο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος της θάλασσας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας και ιδιαίτερα τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, πρεσβευτή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στην Ελλάδα, να τον ευχαριστήσω για το έργο του. Το Υπουργείο μας θα είναι πάντα στη διάθεση όλων σας για παρατηρήσεις και για βελτιώσεις στις πολιτικές μας, προκειμένου να επιτύχουμε τον κοινά επιδιωκόμενο στόχο. Σας ευχαριστώ.